14 Ιανουαρίου, των Αγίων Αβάδων των Ενσινά και Ραϊθό Ανερεθέντων, Νίνας εις Αποστόλου και Φωτιστρίας της Γεωργίας, Θεοδούλου του Σιναήτου, Αγνής Μάρτυρος, Σάβα του Φωτιστού της Σερβίας. Η Ενσινά και Ραϊθό Ανερεθέντε Σαβάδες. Πρόκειται για τους 38 από τους Σαβάδες γεροντάδες, οι οποίοι ασκούνταν στο όρος Σινά μαζί με τον Μακάριο Νίλο, ο οποίος μεταξύ άλλων συνέθεσε και συγκράματα τη ζωής, της εχμαλωσίας και του μαρτυρίου τους. Όταν οι βάρβαροι βλέμιοι εισέβαλαν στη Μονή, οι μοναχοί βρήκαν τραγικό θάνατο. Η Αγία Νίνα γεννήθηκε στην Καπαδοκία, μοναχοπέδη Ρωμαίου στρατηγού, συγγενούς του Αγίου Γεωργίου και της Σωσάνας. Ο πατέρας της έγινε μοναχός και η μητέρα της διακόνησα από τον αδελφό της Πατριάρχη Ιεροσολύμων, ενώ τη μικρή Νίνα παρέδωσε προς παιδαγωγία σε κάποια ευσεβή γερόντισα Νιαφόρα, που τη διαβεβαίωνε πως ο χιτώνας του Κυρίου βρίσκεται στη χώρα της Γεωργίας, στην πόλη Ματσχέτ η Αγία Νίνα είδε σε όραμα την υπεραγία Θεοτόκο να την προτρέπει να μεταβεί στη Γεωργία για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Η Αγία Νίνα έφτασε μέχρι την Αρμενία με μία συνοδεία βασιλική. Πήγε στην ιδολολατρική πόλη Ματσχέτ με τους άνδρες της περιοχής. Εκεί επέφερε την καταστροφή του ναού των ιδόλων, γεγονός που προβλημάτισε τον βασιλέα Μυριάν και τον λαό του κάποια μέρα θεράπευσε ένα ετοιμοθάνατο αγόρι και από τότε φανερά πλέον άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Η θεραπεία της βασίλισσας της Γεωργίας και η σωτηρία του βασιλιά Μυριάν από την καταστροφική καταιγίδα συνέβαλαν στην αποδοχή της Ορθοδόξου πίστεως. Ο Μυριάν ζήτησε από τον Μέγα Κωνσταντίνο να του στείλει ιερείς για να βαπτίσουν το λαό του. Η δε Αγία Νίνα για να αποφύγει την τιμή και την δόξα Κατέφυγε σε ένα σπήλαιο στο όρος Άβγαρος. Μετά έφυγε για τον Κάφκασο να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Στην Καχετία ολοκλήρωσε το έργο της. Προαισθανωμένη τον θάνατό της, με επιστολή της ενημέρωσε τον βασιλιά Μυριάν και ζήτησε τον επίσκοπο Ιωάννη για να κοινωνήσει. Ζήτησε να ταφεί στην φτωχική της Καλύβα για να μην μείνει ορφανή η νεοσύστατη εκκλησία της Καχετίας εκοιμήθη ειρηνικά το έτος 335 μετά Χριστόν, σε ηλικία 67 ετών. Η Αγία Νίνα ήταν ξαδέλφη του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου και η Παναγιά της έδωσε τον Τίμιο Σταυρό για να πάει στη Γεωργία να κηρύξει το Ευαγγέλιο και μετά από πολλά χρόνια αποστολικής διακονίας παρέδωσε το πνεύμα της σε ηλικία 67 ετών. Το μήνυμα της ημέρας το μέρος του χρόνου που δανείζουμε στο Θεό δεν πηγαίνει χαμένο, αλλά πληρώνεται από Αυτόν με μεγάλο επιτόκιο, διότι τις ώρες αυτές που αφιερώνουμε στα πνευματικά, αντί για την εργασία μας και τις βιωτικέ φροντίδες, θα τις αναπληρώσει ο Κύριος. Διώξε λοιπόν από το νου σου κάθε βιωτική μέρημνα και συγκεντρώσου εδώ ολόκληρος διότι δεν ωφελεί καθόλου η σωματική παρουσία όταν διακατέχει την καρδιά σου η αγωνιώδης μέρημνα για τα γήινα πράγματα. Μεγάλου Βασιλείου